Ήδη έχουμε δημοσιεύσει εδώ και αρκετές μέρες το δελτίο τύπου. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι θα γίνει αιμοδοσία από τον φιλανθρωπικό σύλλογο Φάρος την Κυριακή. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Φραγκούλη που την έχω στη γραμμή. Καλό απόγευμα, κυρία Φραγκούλη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ. Χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ και τη φιλοξενία. Την προηγούμενη φορά δεν ήσασταν όταν κάναμε το ζωντανό, έτσι δεν είναι? Εσείς είχατε φύγει εκτάκτως στην Αθήνα, θυμάμαι. Περάσαμε υπέροχα. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια... το έμαθα. Και βεβαίως περιμένουμε και τα καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε κοινές δράσεις, να οργανωθούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε από εμάς. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μας βοηθάτε κάθε φορά στην ενημέρωση. Είναι χαρά. Έτσι, λοιπόν, την Κυριακή το πρωί. 10 με 2 το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο, το παλιό δημαρχείο, έχουμε την αιμοδοσία μας. Όποιος λοιπόν θέλει να βοηθήσει, και ξέρουμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν συνάνθρωπό μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο ζωής. Εκείνη την ημέρα λοιπόν το πρωί ας έρθει πραγματικά να μαζέψουμε όσο περισσότερο αίμα μπορούμε, γιατί ξέρουμε τις ελλείψεις, τις τραγικές που έχουμε. Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να είναι πάνω από 18 χρόνων αυτός ο οποίος θα προσέλθει. Παρακαλώ θερμά, όποιος έχει πραγματικά τη θέληση να έρθει, να μην έχει πιει το προηγούμενο βράδυ. Και να μην έχει φάει. Μην έχει... Πείτε τα, αυτά ήθελα να πείτε. Πείτε τα αυτά, κύριε Φραγκούλη. Ναι, ναι. Να μην έχει πάρει παυσίπονα το προηγούμενο βράδυ. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι αρνητικό στο να δώσει αίμα. Αν παίρνει φάρμακα, οποιοδήποτε είδος φάρμακα, δεν πρέπει να έρθει. Μάλιστα. Αντιβίωση ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια, έτσι, αν έχει υψηλή πίεση, αν έχει χαμηλή πίεση πάλι, θα κάνει τον κόπο να έρθει και πιθανότατα δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα πιο σπουδαία. Πολύ ωραία. Που πρέπει να προσέξει κανείς. Να πούμε άλλη μια φορά, κυρία Φραγκούλη, πού γίνεται η αιμοδοσία στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η αιμοδοσία μας γίνεται στο πνευματικό κέντρο, το παλιό δημαρχείο. Στο παλιό δημαρχείο. Θα είμαστε πάνω με ένα κλιμάκιο από το νοσοκομείο. Φυσικά όλα είναι πολύ οργανωμένα. Πάρα πολύ ωραία. Κανείς έτσι σίγουρος ότι γίνεται η καλύτερη δουλειά σε συνεργασία με το νοσοκομείο Λευκάδας. Μάλιστα. Και θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Πάρα πολύ ωραία. Και πάλι, εάν δεν καταφέρει να έρθει την Κυριακή το πρωί, οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή και όποτε θελήσει, αν πάει στο νοσοκομείο και πει ότι έρχεται να δώσει αίμα για την τράπεζα αίματος του Φάρου, αυτό είναι και αυτό πολύ καλό. Πολύ καλό, με την έννοια ότι δεν περιορίζεται μόνο, κυρία Φραγκούλη, αύριο στη συγκεκριμένη ώρα. Μπορείτε να πάτε και στο νοσοκομείο να λέτε για τον Φάρο, υπάρχει τράπεζα αίματος. Βέβαια. Και να ξέρει κανείς ότι όταν δίνεις αυτή την τράπεζα, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί το αίμα και το έχει ανάγκη, θα μπορεί φυσικά να το πάρει. Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Βέβαια. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί, θα το πάρει το αίμα. Εμείς στηριζόμαστε στο γεγονός ότι δεν θα το χρειαστούν όλοι. Μακάρι να μην το χρειαστούν όλοι, αλλά να μπορέσουμε κάποια στιγμή, όταν το έχουμε ανάγκη, να λέμε να που υπάρχει και ένας άνθρωπος που μπορεί να εξυπηρετηθεί, ένας ασθενής. Εννοείται, και όποιος μας ακούει, ας μην έχει έρθει να δώσει φάρο, στο φάρο αίμα. Όποιος έχει ανάγκη και πραγματικά δεν μπορεί να βρει στο περιβάλλον του αίμα, μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε στιγμή σε εμάς. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτά πρέπει να τα λέμε, κυρία Φραγκούλη. Πρέπει να τα λέμε και είναι μεγάλη μου η χαρά που τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Οπότε λοιπόν, όσοι αύριο θέλετε να δώσετε το παρόν, μπορείτε να πάτε στο παλιό δημαρχείο. Την Κυριακή, συγγνώμη, να το κάνω το λάθος. Τις 10. Την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή το πρωί. Απλά να μην έχετε φάει πολύ, να μην έχετε πιει, καταλαβαίνετε, για να κάνουμε την καλή μας πράξη. Ναι, ναι, βέβαια. Να μην έχουν φάει το πρωί πολύ, να έχουν περάσει 2-3 ώρες από την ώρα που έχουν φάει, ας πούμε, ένα σνακ ή κάτι. Μάλιστα. Κυρία Φραγκούλη, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε πάλι με τον πολύ δραστήριο φιλανθρωπικό σύλλογο Φάρος. Και ξέρω πολύ καλό ότι το κάνω τώρα αυτό από το υστέρημα του χρόνου σας, όλες εκεί. Και αυτό είναι ίσως περισσότερο αυθεντικό και αληθινό. Πραγματικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά το υστέρημα του χρόνου μας. Είμαστε όλοι με πολλές δουλειές, εργαζόμενοι περισσότεροι, αλλά πάντα θα βρούμε αυτά
τη λίγη ώρα που χρειάζεται για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο. Ελπίζω την Κυριακή το πρωί να βρεθούν όσοι περισσότεροι μπορούν στο παλιό Δημαρχείο. Θα γίνει το καλύτερο. Να είστε καλά, κυρία Φραγκούλη. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ πλέον. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.